θα ήθελα να τονίσω ότι από την αρχή της θητείας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, είχα αντιταχθεί και ως παραταξική ατομικά στις απευθείας αναθέσεις. Είναι δεδομένο ότι κατά το έτος 2021, του έτους που μας πέρασε, ο Δήμος Ναυπλίου μαζί με τον ΔΟΠΑΤ και τη ΔΕΙΑΝ έδωσαν περίπου 6.300.000 με απευθείας αναθέσεις. Είναι γνωστό στον κόσμο και είναι δεδομένο και συμβαίνει σε όλους τους Δήμους ότι όταν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και οι οργανισμοί της Δημοτικής Αρχής αναγκάζονται να πληρώσουν αρκετά χρήματα περισσότερα σε σχέση με το αν έκαναν συνοπτικούς διαγωνισμούς. Για παράδειγμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι με το διαγωνισμό που έγινε για το σχολείο στο Ανιφί υπήρξε έκπτωση 50%, για την εκβάθυνση του λιμένου Ναυπλίου επίσης η ίδια έκπτωση, όπως και για τον Ψαρμοχαλά και για την Αιγίου. Ένα άλλο έργο, ας πούμε, που βλέπω πρόχειρα εδώ, για τις ράμπες ΑΜΕΑ, πάλι οι οποίες έγιναν με συνοπτικό διαγωνισμό, από 135.000 ο Δήμος τελικά πλήρωσε 98. Αντίθετα, όταν υπάρχουν οι απευθείας αναθέσεις, δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, με αποτέλεσμα ο Δήμος, κατά την άποψή μου, να ζημιώνεται και με αντικειμενικά κριτήρια. Σε αυτές τις αιτιάσεις, ο κύριος Δήμαρχος συνηθίζει να απαντά ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να του υπενθυμίσω εν ολίγης ότι μπορεί να λάβει υπόψη του και τον νόμο 4412, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτώου του 2016, που αναφέρει τις αρχές που εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα στο άρθρο 18 της οδηγίας, που είναι και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, κάτι που καταπατείται όταν έχουμε απευθείας αναθέσεις, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος βιβλίου ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά, εδώ έχει μεγάλη σημασία, όταν οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.